Στον αέρα εξακολουθούν να βρίσκονται δύο μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο σχολικό κουδούνι εκατοντάδες μαθητές της προσχολικής αγωγής στο Ηράκλειο, που κανείς δεν γνωρίζει τελικά αν θα φοιτήσουν ή όχι, με δεδομένο το αίτημα της Δημοτικής Αρχής για αναστολή ενός έτους της εφαρμογής του μέτρου της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μια ανάσα πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Γονείς αγνοούν τι πρέπει να κάνουν, το Υπουργείο δεν έχει απαντήσει και η Δημοτική Αρχή, στο ενδεχόμενο που τελικά η πρόταση για αναστολή απορριφθεί, εκφράζει την πρόθεση να καλύψει με όποιο τρόπο γίνεται τα κενά, χωρίς αυτό πάντως να διασφαλίζει και την ποιότητα στο εκπαιδευτικό έργο, κυρίως ως προς τον εξοπλισμό, όπως διευκρίνησε σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Είναι προτιμότερο να δοθεί μια αναστολή ενός έτους στην εφαρμογή του μέτρου, ώστε να μην υπάρξουν προχειρότητες και να μην φθαρεί πριν ακόμη ξεκινήσει καλά-καλά ένας θεσμός, τον οποίο θέλουμε να υπηρετήσουμε, γιατί όπως σας είπα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν έχω λάβει απάντηση ακόμη από την κυρία Υπουργό Παιδείας και λυπάμαι πάρα πολύ που μετέχω στο πρόβλημα αυτό, χωρίς να μπορέσω να τους δώσουμε τη λύση που επιθυμούσαν. Ο κύριος Λαμπρινός έκανε μια αναδρομή στα όσα προηγήθηκαν και επισήμανε ότι οι καθυστερήσεις ήταν θέμα που έπρεπε η πολιτεία να αντιμετωπίσει, απαντώντας ωστόσο ότι αν υπάρξει αναστολή της έναρξης της διετούς προσχολικής αγωγής φοίτησης, το αίτημα που θα διατυπωθεί θα είναι να εκδοθούν αμέσως vouchers προκειμένου κάποια παιδιά να φοιτήσουν σε παιδικούς σταθμούς, αφού με δεδομένο ότι θα πήγαιναν στο σχολείο τους με την εφαρμογή του μέτρου, έμειναν εκτός διεκδίκησης ΕΣΠΑ. Και το λέγαμε τον Αύγουστο αυτό. Τι θάλασσα. Τι θάλασσα. Πάει το Υπουργείο, θα μας απαντούσε, το δέχομαι ή προχωρήστε. Το ίδιο θα μας έλεγε. Εγώ δεν παίρνω τις αποφάσεις, ο Δήμος Ηρακλείου δεν παίρνει τις αποφάσεις αυτές. Οι αποφάσεις του αν θα γίνει ή όχι προσωπική είναι του Υπουργείου Παιδείας. Θα ζητήσουμε βάουτσερ τώρα. Θα το ζητήσουμε ευθύς ως μας πούν ότι δίνεται αναστολή. Ότι δεν δίνεται αναστολή. Στα σχολεία μέχρι και σήμερα δεν έχουν φτάσει ούτε οι προστατευτικές μάσκες, που όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, αναμένεται να διανεμηθούν αύριο από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Υπάρχει ένα συνεργείο συγκεκροτημένο ήδη στο Δήμο Ηρακλείου, πολυπρόσωπο συνεργείο, νομίζω πως είναι περίπου 30 τα μέλη του, θα είναι η Γενική Γραμματέας και Αντιδήμαρχη παρόντες, στα δύο ωράκια, επαναλαμβάνω, θα γίνει η διανομή των μασκών. Είναι δέματα τα οποία έρχονται με όνομα του Δήμου στον οποίο απευθύνονται. Ας πούμε Δήμος Βιάννου, Δήμος Μινώα. Και βέβαια είναι ένα μεγάλο δέμα το οποίο αφορά στο Δήμο Ηρακλείου. Το συνεργείο αυτό θα μοιράσει τις μάχες από το πρωί της ημέρας παραλαβής τους. Βλέπετε, δεν ξέρουμε ακόμη και αν θα τις παραλάβουμε αύριο ή την Κυριακή. Εμείς είμαστε έτοιμοι για τις δύο μέρες και σε γρήγορα για τις δύο μέρες, ώστε μέσα στην ημέρα να τελειώσει η διανομή των μασκών. Σε ό,τι αφορά τις καθαρίστριες, όπως είπε ο κύριος Λαμπρινός, έφτασαν ήδη στα σχολεία και προχωρούν σε καθαρισμούς, ενώ ξεκίνησε και από την Υπηρεσία Καθαριότητας το πλήσιμο και η απολύμανση των άβλιων χώρων των σχολείων.